εβδομάδα είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα για μας, όχι όμως κακή εμφάνιση. Και νομίζω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες παγκοσμίως είναι αυτές οι οποίες γρήγορα βγάζουν αντίδραση μετά από ένα τέτοιο άσχημο αποτέλεσμα. Είχαμε συμφωνήσει μέσα στα αποδυτήρια ότι για μας είναι πολύ ρηχό μόνο η κατάκτηση της νίκης, θα έπρεπε αυτό να συνδυαστεί με μια πολύ καλή παρουσία. Αυτό και έγινε, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο, από την πρώτη φάση. Και έτσι μπορέσαμε και κάναμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και έναν αντίπαλο το οποίο το έχω ξαναπεί ότι έχει αγωνιστικό πλάνο, που ελάχιστες ομάδες το έχουν στην κατηγορία αυτή και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε μια εύκολη επικράτηση. Το χρειαζόμασταν πλέον, ξανά ήταν όμορφα πρόσωπα και χαμόγελα στον αποδυτηριακό μας χώρο. Και είναι μια πολύ καλή βάση να γίνει μια καλή ανάλυση για την επόμενη, για τον επόμενο μας αγώνα. Για την εβδομάδα που μας έρχεται, να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και να πάμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα ένα δύσκολο αντίπαλο. Αυτά. Χρειάζεται κάτι? Ναι, να ρωτήσω κάτι για τα μεταγραφικά. Η ομάδα έχει κάνει τρεις κινήσεις μέχρι στιγμής. Ποια είναι έτσι, η αποτίμηση, θα γίνει και κάποια ακόμη? Υπάρχει και, αν θέλετε, ένα, και ένα σχόλιο για. Για το σενάριο που υπάρχει για τον Ολαϊτάν, ότι υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί. Δεν υπάρχει κάτι στιγμή στο μυαλό μας. Αν έρθει μια τέτοια περίπτωση ξεχωριστή, τότε θα την εξετάσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή για το ρόστερ της ομάδος, για όλα τα στελέχη και το έχουν αποδείξει ότι είναι όλοι ικανοί να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ομάδα. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω στον coach, το γνωρίζουν και ο Απόλλωνας, τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον Απόλλωνα για την καθαρότητα της ομάδας των έστω. Και δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία. Οποιαδήποτε πληροφορία ήρθε, γιατί πληροφορίες στο ποδόσφαιρο δυστυχώς θα ακούμε συνέχεια, θα είμαστε χρεωμένοι είτε κάνουμε το σωστό είτε όχι. Γνωρίζουμε και τον άνθρωπο ο οποίος προπονεί αυτή την ομάδα και μου το έχουν πιστοποιήσει και παλιοί ποδοσφαιριστές συμπαίκτες μου που ήταν σε αυτή την ομάδα ότι θα παίζουν σε όλους τους αγώνες καθαρά και εύχομαι αυτό να γίνει και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν το κάνουν αυτό? Θα σας πω. Βέβαια, ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαφέστατα και υπάρχουν τέτοιες ομάδες οι οποίες έχουν έξτρα κίνητρα. Αυτό όμως το έξτρα κίνητρο, αν δεν πηγάζει μέσα από τα αποδυτήριά τους και μέσα από την ίδια την ομάδα, είναι πολύ ρηχό. Και τέτοιο έξτρα κίνητρο, αν ξανάρθει απέναντι στον αγώνα, το διαλύσουμε. Ξανάρθει σημαίνει ότι, ήρθε, ότι έχει έρθει. Κάπως έτσι. Θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο? Δεν χρειάζεται πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή ομάδες? Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής το κοιτάτε, το παρακολουθείτε? Όχι, για αυτό το πρωτάθλημα. Α, γι' αυτό. Εσείς ξέρετε? Γιατί... Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Πείτε μας εσείς όμως που είστε. Δεν ξέρω, εσείς παρακολουθείτε φουτμπολί. Εμείς παρακολουθούμε. Εντάξει, είναι για να σταματάς την μπάλα. Να μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί δεν λέτε όμως περισσότερα? Εσείς που είστε προπονητές, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο. Κάνεις μια ερώτηση η οποία εντάξει, αυτή τη στιγμή το αυτονόητο ρωτάς. Τώρα, δηλαδή, τι να αποδείξω? Ότι κάποιες ομάδες έχουν έξτρα κίνητρο, εννοείται. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, αυτό εγώ ρώτησα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό ρώτησα. Είναι ευδιάκριτο και γνωριζόμαστε όλοι στον ποδόσφαιρο μεταξύ μας το τι πρεσβεύει ο καθένας. Επομένως, για μας είναι εκ του περισσού να ασχολούμαστε με τις ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα έξτρα κίνητρο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και αυτό το έξτρα κίνητρο, ξαναλέω, διαλύεται με τη δική μας παρουσία. Okay.